Λοιπόν, ήταν μια φορά ένας άνθρωπος και λέει θέλω να πάρω ένα κατοικίδιο. Πάει στο pet shop, λέει τι κατοικίδιο να πάρω, τι κατοικίδιο να πάρω. Πάει πρώτα στο σκυλάκι. Λέει σκυλάκι τώρα, πολύ συνηθισμένο. Πάει σε όλα τα ζώα, βλέπει ξαφνικά ένα γουρούνι. Λέει, ω, πολύ καλή ιδέα, λέει, θα πάρω το γουρούνι. Παίρνει το γουρούνι, του παίρνει λουράκι, το δένει στο λαιμό, το πάει σπίτι και αρχίζει και το θρεύει το γουρουνάκι τώρα. Γίνεται μεγάλο το γουρουνάκι, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση το έβγαζε βόλτα εκεί πέρα στο πάρκο, πήγαινε κατούρα και ξέρω εγώ το γουρουνάκι, το γουρούνι, και σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση το γουρούνι του φεύγει από το χέρι το, από το λουρί, παίρνει και πάει το γουρούνι στο αεροδρόμιο και φεύγει. Αυτό. Τι λέει να... Παιδιά. Παιδιά, παιδιά. Να πω άλλο ένα, να πω άλλο ένα. Πες, πως περιμένω την πλάκα να βάλω. Μια φορά. Ήτανε... Η Μαντόνα τώρα θέλει να κάνει τώρα συναυλία, ξέρω εγώ, στο ΆΚΑ. Περιμένουν όλοι πώς και πώς τη μέρα να έρθει η Μαντόνα. Έρχεται η μέρα να βγει η Μαντόνα, ξέρω εγώ, μαζί από το στο ΆΚΑ, ξέρω εγώ. Βγαίνει ένα τυπάς, κατεβαίνει ένα ελικόπτερο. Περιμένουν όλοι να βγει από το ελικόπτερο η Μαντόνα. Κατεβαίνει ο Σάκης Ντουρουβάς. Λέει, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Η Μαντόνα, υπήρχε ένα πρόβλημα με τη Μαντόνα σήμερα, δεν μπορούσα να έρθει μαζί σας. Τα εισιτήρια, όσοι θέλετε, μπορείτε να τα ξαργυρώσετε. Αύριο πάλι τέτοια ώρα, σίγουρα 100% θα είναι εδώ η Μαντόνα. Παίρνει μια μέρα, πάλι μαζεύονται όλοι στο ΆΚΑ, ξέρω εγώ, όλοι περιμένουν πώς και πώς τη Μαντόνα. Κατεβαίνει το ελικόπτερο, ξέρω εγώ, καπνί, φώτα, τόνα, τάλο, λέιζερ κλπ. Ανοίγει την πόρτα, βγαίνει η Πάολα. Λέει, παιδιά, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη παιδιά, η Μαντόνα έχει ένα πρόβλημα, όσοι θέλετε να ξεργυρίσετε τα εισιτήριά σας μπορείτε να το κάνετε και όσοι δεν θέλετε πάλι εδώ αύριο, ίδια ώρα ακριβώς, η Μαντόνα θα είναι εδώ πέρα αυτή τη φορά 100%. Πάλι την επόμενη μέρα ξέρω εγώ μαζεύονται όλοι στο ΆΚΑ, έρχεται το ελικόπτερο, πάλι καπνούς, λέιζερ, φώτα, τον άλλο, ανοίγει πάρα το ελικόπτερο και ποιος βγαίνει. Το γουρούνι. Πω! Έλεος. Εκεί το γουρούνι το πάλι. Λοιπόν. Πόξου. Πόξου λέει νέο άτομο. Αυτό κύριε Σεγγύρι ήταν ανέβατο με τον αγαπητό Φάρη. Γιατί ακούεις έτσι. Πώς ακούω. Λες έχεις βουτήξει το μικρόφωνο σε νερό. Ναι. Χαχάχα, χαχάχα. Χαχάχα. Όπως είδατε πέθανα. Και για τον λόγο αυτό πήγα πάλι στο αεροδρόμιο για να πάρω τα πράγματά μου, τα οποία από την είπατε αυτό είναι όλα ruin. Χαχάχα. Είναι όλοι στο τείχος, στα μπαράξ. Ησυχία, εντάξει, ησυχία, οκ, οκ. Σε αυτά που δεν μπαίνεις στα μπαράξ. Με το που κάνεις πω, με βάρει ζόμπι. Εντάξει, άγκυρο. Μη βάρες ακόμα. Είναι φουλ πούστη. Παιδιά, ο ένας έρχεται σε μένα, παιδιά. Είναι τρεις στο τείχος. Κάνε ράγκος. Κάτσε κάτω. Παιδιά, μπήκανε. Πού? Ηρέμησε. Από κάτω μου. Τι? Ηρέμησε. Κάτσε εκεί που είσαι. Να στο βάλουνε. Ησυχία τώρα, ησυχία. Είναι πόσοι στο τείχο, είπες? Παιδιά, μπαίνουν Fire Station. Μάξιμο δεν έχεις μόλις. Παίρνουν το Fire Station από πίσω και παίρνουν να έχει μείνει και κανένα στο τοίχο. Ωραία, πίσω θα το δώσω εγώ και κινούμε. Παιδιά, η Sergeant είναι, η SGT είναι. Λέβει κοντά στο μάσο. Περίμενε. Εγώ, εμένα. Ναι. Βγήκατε, κάντε σπον. Ρίξτε σπου είναι. Εγώ δεν μπορώ να μπω. Εγώ παίζω αυτή τη στιγμή. Εγώ μπαίνω. Μόνος σου καλύτερα να μην το πας, να κάνεις μόνος. Εγώ μπαίνω. Πάρε που είναι. Κουκουβάκι, εκεί που βγήκες, παίζει να σου βγει κάτι μπροστά σου ακριβώς, να ξέρεις. Είμαι στο hangar εγώ μέσα. Το ξέρω. Μην εκεί, Χρήστο. Δεν μπορώ να μπω. Maximum plays, μου έκανε failed. Ξαναπροσπάθησα συνέχεια. Joining game. Μπορείτε να ρεμέστε λίγο, παιδιά. Πάρε.
Πες μου ακριβώς με ηρεμία που είναι. Παίζει να είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο Fire Station. Ωραία, διαφορετικά εντάξει. Έχει μείνει κάποιος έξω από το τυχάκι στην ίδια ευθεία που είμαστε εμείς. Ωραία, τέλος, τελεία. Τι μαραγία ξέρεις ποιο είναι. Πρέπει να με βλέψεις εμένα πάρει, είμαι πρόβλημα με πράσινο backpack. Σε βλέπω, μην κουνηθείς πολύ γιατί θα σε δούνε. Ναι, πού είναι αυτό. Λοιπόν, άκου, σου λέω, είναι στην ευθεία ακριβώς με μένα και σένα, ναι. Στο διχάκι άμα θα είναι κάποιος. Ναι. Διαφορετικά έχουν μπει όλοι μέσα στο Fire Station ή διαφορετικά είναι εδώ. Ποιος είναι στο δεύτερο... Όχι εγώ. Αυτός είναι. Από κάτω σου είναι πάρει. Ναι, αυτός είναι. Πες να με βλέπει αυτός από εκεί. Μπράβο, κάτσε πίσω από το τέτοιο. Έλα, πήραμα, κουνιέται ο μαλάκας. Ανεβαίνει πάνω, πάρει. Σε μένα. Πάει να ανέβει πάνω, ναι. Λογικά θα ανέβει πάνω. Ανεβαίνει πάνω, πάρει. Απ' την ανεμόσχαλα. Ναι, ανεβαίνει. Νάτος, γάμα τον. Φάτον. Δεν μπορώ, δεν έχω βάλει. Τι έγινε. Προβολάω ρε μαλά. Το βάρεσα, το πέτυχα μαλάκα, το πέτυχα. Εγώ βάρεσα. Ηρεμία, εγώ βάρεσα. Αφού θα σκότωσα ρε μαλάκα. Ο παιδιά έκανε και πάνω. Δεν ξέρω, την έπαιζε. Μάρι, κοίταγε. Ησυχία. Παιδιά, δεν φάγα κι εγώ. Χαλαρώστε. Κοίταγε. Είναι νεκρός. Ο ένας κοιτάει τη σκάλα που ανεβαίνει προς τον Πάρη και ο Πάρης κοιτάει στο δάσος τον Ηλία. Αυτό κάνουμε. Όχι ρε πούστη, ένα ζόμπι ήρθε πάνω μου. Πρέπει να φύγω. Δεν είναι δυνατόν. Ναι ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, ο Πάρης δεν έπρεπε να πει τραβάρα ρε μάλλον με το ΑΚ. Έλειος δηλαδή. Να πεις ότι είχες ένα
Σε κανένα. Δύο ώρες που σκοτώσαμε. Παιδιά, να πω κάτι, μπορεί να είναι ακόμα ένα, ε. Σίγουρα είναι ακόμα ένα, μαλάκα, εννοείται αυτό. Αφού με έφυγε κάποιος, μπορεί να είναι και δύο, ε. Έχουμε φάει μέχρι στιγμής τρεις, σωστά. Ναι, ναι. Έναν πάνω εκεί, έναν που φάγα εγώ και έναν που φάγα πάλι από εδώ. Ναι. Και τα τρία kills εσύ τα κάνεις. Ναι, τρία kills, φίλε. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι είδα τέσσερις. Δεν είμαι σίγουρος, πάντως τρεις είδα τάνταρ. Τώρα μου είδα τρεις, δεν είμαι σίγουρος. Να πάω να τον ψάξω. Ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι, πήγαινε, πήγαινε. Πώς είχε, μαλάκα μου, μα έχει κάνει κανείς ένα λίγο. Δεν ξέρω πού να πάω τώρα εδώ πέρα, κοίταξε. Πάρε για καθοδήγηση εδώ λίγο, ρε φίλε. Τι να σε καθοδήγηση. Είμαι δίπλα στο πτώμα του, με βλέπεις. Ναι, ναι. Κοίτα γύρω γύρω, ρε φίλε. Κοιτάω. Πάνε να σου τσου κάτι. Μόλις δεν είχε αυτός εδώ πέρα, παιδιά. Ωραία, είναι κι άλλος ένας, ε. Εμένα ποιος με έφαγε, ρε παιδιά, αυτό δεν κατάλαβα. Ρε, σου λέω, εσένα σε έφαγαν ένας που δεν μπορούσα να τον βαρέσω γιατί ήταν ακριβώς κάτω από το fire station και πήγαινε προς το τυχάκι προς τα μπάρ στα κλειστά. Κατάλαβε. Δεν είναι ειδικό, μπροστά μου. Κοίταξα, κοίταξα, δεν πέθανα αμέσως. Θα σου πω κάτι άλλο, ρε φίλε. Μέσα στο hangar πάντως δεν είναι. Πού το ξέρεις. Ηρεμήστε λίγο, παρακαλώ, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε εδώ πέρα τρεις θανάτους μέχρι στιγμή. Ναι, έχουμε τρία kills και ένα death. Είχατε ονόματα από αυτό που τρώγατε. Ήταν κλάν ή ήταν. Κλάν ήταν, παιδιά, ήταν κλάν. Ένα παίξι εδώ πέρα. Άντε γαμίδια. Μαλάκα τι είναι αυτό. MP5 μαλάκα έχει όλο πάνω του. MP5, σίγουρα για τον κόλλο. Ανοιχτηράκι βρήκα εγώ εδώ. First aid. Κομπλέ, κομπλέ. Καλά, είμαι στον Περεζίνο. Τι θα γίνει, εγώ τώρα επειδή δεν μπορώ να κάνω κάτι ούτως ή άλλως. Είμαι εδώ στο δέντρο που έκανα πριν log out. Ξεκινάω ένα τρέξιμο και πάω εκεί που είναι ο Πάρης στο από κάτω. Οκ. Okay. Ναι. Να το κάνω. Για εγώ τώρα κάνω loot. Πάρη. Κάνω. Ρε, μισό λεπτό. Πόσο σε έβαγε εσύ, ρε Ηλία? Τρεις. Τρεις κάτω εκεί. Τρεις κάτω. Ένας πάνω σε σένα, δύο κάτω εδώ. Ναι. Και ο τελευταίος ήταν πάνω σε μένα, άρα τους φάγαμε όλους. Τέλος. Τέσσερα εκεί. Όχι, ρε. Τρεις συνολικά. Ένα σε σένα, δύο σε μένα. Ρε, παιδιά, φάγανε και εμένα, ρε, με μαλάκες. Δεν μπορεί δηλαδή εμένα να με φάγει και να ήταν και. Είσαι ακόμα δάστα, πάνω, Πάρη. Ναι. Πάρης. Ναι, ναι. Στο hangar κοιτάς καθόλου ή αρχίδια? Αρχίδια, αυτό πέθανε. Κοιτάω. Το 100% είναι κι άλλο, σίγουρα δεν μπορεί. Ακόμα βήματα κοντά μου, ρε μαλάκι, στη λουτάρω αυτή τη στιγμή. Κοιτάω. Ωραία, κοίτα. Πού λουτάρεις? Δεν βλέπω κάτι. Ω, μαλάκα. Φάγαμε κλάν, ρε μαλάκα, βλέπεις. Βλέπεις άνεμε, κάθε φορά που όταν βγαίνουμε... Βγήκαμε, ρε μαλάκα. Πάντα αυτό γίνεται, ρε. Ήμασταν έτοιμοι όλοι, ρε μαλάκα. Καλά, δεν γινόταν και διαφορετικό. Βέβαια θα γινόταν για μένα, γιατί εγώ πέθανα, δηλαδή. Ούτε. Δεν είδα κανέναν. Μεγάλη καντεμιά, ρε μαλάκα. Ναι, ρε φιλά. Πρέπει να έχει κλειστεί. Παιδιά, ξέρεις πως ήταν. ASDT ήταν, παιδιά. ASDT ήταν. Ξέρεις τι κάνει. Δεν ακούω, ρε βγάμα, δεν ακούω. Αφού μιλάω, πάρει κάνει τσακ πόλει, λέω κάνε. Είναι νεκρός. Δεν σημαίνει κάτι, είναι το όνομα που θέλουμε. Παιδιά, ASDT ήταν αυτό. Είμαι τώρα, φίλε, θα πέσει το μοντάζ μετά. Πρέπει να κόψω πολλά ακόμα, θα βαρεθεί ο κόσμος. Unknown entity. Άγγισες. Σημαίνει ότι είναι έξω. Όχι, σημαίνει ότι έκανε λογκά ότι άντια η σωλίες να το δει. Α, το πρώτο, το δεύτερο μάλλον. Κάθε φορά, ρε μαλέ, θέλω να κάνω τέτοιο το inventory και δεν με αφήνει. Μαλάκα, ας πούμε τώρα δεν πέθανε μαλάκα από την λουμπάζ, δηλαδή. Πέθανε από ατυχία. Ναι, τώρα πέθανε από ατυχία. Κάποιος ήταν μέσα στο hangar και με το που έκανες. Εντάξει. Μου φαίνεται σενάριο τρελό, ρε μαλάκα. Γιατί να κάνει μέσα στο hangar, ρε μαλάκα. Εντάξει, Πάρη, έχεις ακούσει, ρε μαλάκα, το πανικό σου εκείνη τη στιγμή. Ναι, ρε μαλάκα, το έχω κρατήσει και βίντεο. Δες το βίντεο μετά κάποια στιγμή όταν θα το ανεβάσουμε. Δεν καταλαβαίνει Χριστούγεννα για να μαλάκα. Πρέπει να χαλαρώνει. Δεν καταλαβαίνει ο άλλο τι γίνεται. Βοήθεια, παιδιά, βοήθεια. Λάρωση. Βοήθεια. Μεγαμάνε, μαύρη. Μαμά. Τι θα μου πεις να κάνω εγώ. Πού είσαι? Εκεί που βγήκα, δεν θα πούνε. Κάπου κοιτάω και το δύο μήνες κανένα. Κάτσε εκεί προς το παρόν. Λάχα. Είσαι αυτό μέσα στο Fire Station, πού είσαι? Α, στα δάση. Ναι, θυμήθηκα πού είσαι. Αυτό. Το καλό είναι ότι όσο α πούμε και να κάνει δεφιλε, βλέπει κάτι ωραίο λόφου και πα και πειράζει από εκεί, ρε φιλε. Βρίσκεται, α πούμε. Εγώ έχω πεθάνει τώρα τρεις φορές και περίμενα να μπα και να βγάλει κανένα τον Μπουρόφκα.
Τρία kills, ένα θάνατο. Καλό ήταν. Το θάνατο μου. Και ο θάνατο ήταν για τον Μπούτσο. Ναι, ήταν πολύ για τον Μπούτσο ήταν αυτό ο θάνατο, δηλαδή. Ναι. Ακολουθώ να λέω ότι άμα είναι τέσσερις ο Πάρης, είναι κάποιος ακόμα εδώ και περιμένει. Ρε κοίτα, είδα σίγουρα τρεις, αλλά επειδή είχαν πρωτοκληρωθεί μέσα στα δάση, μπορεί να είδα και τέσσερις. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Ρε φίλε, άσχετο με ότι είδε ο Πάρης, αλλά εμένα με φάγανε, ενώ ο Ηλίας πολεμούσε από την άλλη μεριά. Άρα δεν μπορεί δηλαδή να κάνανε μαγικά, ξέρω, ο Γκάνταλφ και να βγήκανε και από εκεί τα πράγματα. Δεν πολεμούσε, δεν πολεμούσε, ξέρω εγώ τι έγινε. Και ξαφνικά όλοι αυτοί, ουφστ, τρέξαμε και πήγαν στον Ηλία ξαφνικά. Παιδιά, δεν πέτυχα κεφάλι, το πιστεύετε? Δεν έχει καθόλου ρουν τίποτα πάνω. Α, έχει τα, και τα πόδια δεν πέτυχα. Ακόμα loot κάνεις, Ηλία. Ναι. Ρε, κάνε loot και στον άλλο, να είναι δύο. Κάνε και στον άλλο. Κάνε και στον άλλο, ναι. Ηλία, το πέτυχα. Ναι, το τώρα θα φύγει το πτώμα. Εγώ θέλω πράγματα, ρε μαλάκα. Θα σου δώσω, έχει πολύ πράγμα. Και εγώ, ποιος είναι ο άλλος? Εγώ θέλω και ρούχα. Ναι, ναι, ξέρω ρούχα που είναι. Θέλω. Ρούχα, ε. Ναι. Έχει τίποτα, είναι όλα ρουν. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να το βγάλει τον δεύτερο. Εγώ λέω να πα και στο δικό μου το μαμπάρι, το χακαρισμένο με τέσσερα. Κάτι, ο παδιά μου. Παιδιά. Είχαν όλοι μόζιν, παιδιά. Ένα, τον μπάκο και εδώ πέρα το αφήνουμε. Πρέπει μισό λεπτό. Πάτε να κάνω τα σολτ στο αεροδρόμιο με μόζιν. Εμένα δεν με έφαγε μόζιν. Εμένα μόζιν δεν με έφαγε, παιδιά. Όχι, δεν με έφαγε μόζιν. Και είμαι στο πάνω δεξιά έρφυλ. Κάπου καλύτερα δεν μπορούσα να βγάλει. Μπορεί να σου πω κάτι, είχαν και πιστολάκι. Αυτό α πούμε είχε longhorn. Μαλάκα, γι' αυτό είχε longhorn, γιατί είχε μόζιν, ξέρω εγώ. Πόσο... Ρε φίλε, γιατί είχαν μόζιν? Γιατί είναι γαμιάδες, γι' αυτό ρε φίλε. Με το μόζιν, μαλάκα, τι να κλάσεις ρε φίλε, πας στο αεροδρόμιο με μόζιν. Πάμε να κάνουμε, πάμε να κάνουμε, ντουμε μόζιν. Γιατί εμείς ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Να σου πω, μπείτε στο Steam, βρείτε τους αυτούς τους SGT και στείλτε τους μήνυμα, ελάτε ξανά. Ναι, όρεξη έχω, μαλάκα, πού ξανά κάθε. Λοιπόν, εγώ σου λέω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ήταν αυτή η SGT. Αυτή η SGT αυτή μέσα είναι πώς το λένε. Όχι, είναι τέσσερις αυτή τη στιγμή μέσα. SDZ ρε μαλάκα. SGT. Sierra Golf Tango. Α, Sergeant. Sergeant. Sergeant, yeah. Yeah. Και πού ξέρεις ότι είναι η Sergeant και δεν είναι η AIM. Ή δεν είναι η TARD. Ή δεν είναι κάποιος άλλος. Γιατί όταν μπήκανε, όταν μπήκανε και τρεις μαζί, κάτω ξέρω εγώ, και κάνανε ας πούμε... Ήρθανε πολύ παρατεταγμένα ρε φίλοι και μπήκανε και οι τρεις μαζί. Και με το που μπήκανε, μετά από ας πούμε ένα λεπτό τους έβλεπα να έρχονται έξω λίγο. Άνε μας πες μου λίγο τι σου λείπει. Ρούχα θέλω ρε φίλοι, να μ' αρέσουν τα ρούχα που έχω. Κοίτα λίγο τι φορώ, κοίτα μέσα στην οθόνη μου. Μισό λεπτό να κοιτάξω. Είναι λίγο μπλε αυτό. Πάντως δεν έχουν τίποτα άλλο που μπορεί να πάρει αυτή εδώ. Εντάξει. Και αυτό που ήρθε πάνω στην ταράτσα μου, τον έφαγε και εσύ τον πυροβόλησε. Ναι, τον πυροβόλησε, ρε. Τον πυροβόλησε πεντακάθαρα. Και εγώ τον πυροβόλησα. Είχε λαγκάρει πάρα πολύ και είχε φάει πάρα πολλές σφαίρες. Πήγε να βγάλει ο μαλάκα σε longhorn να με φάει. Λοιπόν, πάω να σε κάνω παιδιά το bind, το hangar να δάνει να μα κάνει μαλάκα που φάγε το Χρήστο. Έρχομαι και εγώ να ανέβω πάνω στο fire station. Okay. Πάρε με βλέπει, έτσι. Πάρε. Τώρα όχι. Κινούμε ρε μαλάκα, θα μπούσε, δεν μπορεί να με βλέπεις. Τώρα σε βλέπω. Ωραία. Τώρα βλέπω και τον άνεμο. Ωραία. Ξέρεις ρε από πού ήρθανε? Όχι. Από εκεί που πας να βγεις τώρα, ο ένας μπήκε όταν έρχονταν σε σένα και έκανε τα kill, από εκεί βγήκανε. Στο πρώτο hangar, παιδιά. Ναι, στο πιο κοντινό. Μαλάκα, πιστεύω θα είχε βγει τόση ώρα που, ας πούμε, σε κάνεις γύρω-γύρω, θα είχε βγει. Δηλαδή, μια στιγμή που δεν θα κοίταγες, ή θα είχε βγει ή θα κάνει disconnect. Ναι. Μα δεν είναι τόσο πούστη δηλαδή, έλεος δηλαδή, δεν έκανε disconnect. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ μου disconnect για το πλήκα τέτοιο. Έχω κάνει disconnect και δεν, ξέρω, δεν θυμάσαι με τον Τάκη που μας είχαν... Ποιος έκανε reload? Εγώ. Όχι εγώ. Εσύ πάντα κάνεις πούστιες, φίλε, εντάξει. Βλέπεις τίποτα? Το βλέπω, όλα καθαρά. Όταν σου λέω ότι δεν ήταν εκεί μέσα.